Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επέλεξα να μιλήσω τελευταίως στους πολιτικούς αρχηγούς και να ακούσουμε ιδιαίτερη προσοχή και τους φερόμενους και τους εμπλεκόμενους στην συγκεκριμένη υπόθεση και τις θέσεις των κομμάτων και τις εισηγητές και τους συναδέλφους βουλευτές. Η συζήτηση σήμερα είναι μια συζήτηση η οποία θα συνεχίζεται όσο η Ελλάδα επιμένει να διατηρεί στο Σύνταγμά της το άρθρο 86 περί ειδικής προστασίας των πολιτικών προσώπων και τον κατάπτυστο νόμο περί ευθύνης υπουργών ψήφισε ο κ. Βεντζέλος. Είναι ξεκάθαρο ότι για να αλλάξει το άρθρο 86 του Συντάγματος επιβάλλεται συνταγματική αλλαγή. Για να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών χρειάζεται η πλειοψηφία των 2/3 της Βουλής. Και οφείλουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ψηφίσουμε άμεσα και ο καθένας να λάβει τις ευθύνες του την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Την κατάργηση του νόμου αυτού, ο οποίος, όπως τον εξήγησε ο εμπνευστής του σήμερα, ο κ. Βενιζέλος, τη δωροδοκία τη θεωρεί ως μέρος των καθηκόντων των υπουργικών ενός υπουργού. Εάν ο Υπουργός βιάσει τη γραμματέα του, δεν είναι κατά την άξη των καθηκόντων του. Αν τα αρπάξει ο Υπουργός, θεωρείται μέρος των καθηκόντων του. Για να ξέρετε τι έχουν καταθέσει τροπολογία και ζητώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από όλα τα κόμματα, η τροπολογία αυτή να ψηφιστεί άμεσα. Δεν μπορεί να γίνουμε πιστοί στον ελληνικό λαό όσο συνεχίζουμε να προστατεύουμε το πολιτικό σύστημα με τέτοιου είδους ευρήματα. Διότι τέτοια ευρήματα δίνουν το δικαίωμα στον εμπνευστή του συγκεκριμένου νόμου να έρχεται εδώ και να κουνάει το δάχτυλο. Ακούσαμε όλοι σήμερα τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος τι είπε, και σε άλλες χώρες λέει υπάρχει το σκάνδαλο της Νοβάρτης, αλλά δεν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα. Μα βεβαίως και δεν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, διότι δεν υπάρχει Βενιζέλος και δεν υπάρχει νόμος Βενιζέλου. Και τα πολιτικά πρόσωπα από τη στιγμή που η δικαιοσύνη θα βρει ότι παρανόμησαν, οδηγούνται στη δικαιοσύνη κανονικά χωρίς καμία προστασία και δικάζονται. Και αυτά τα πρόσωπα που εμπλέκονται με την ομάρτης στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικάζονται κανονικότατα. Ακούσαμε και άλλα απίστευτα σήμερα και μάλιστα θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός, εάν άντεξε να δει όλη αυτή τη διαδικασία, θα διαπίστωσε πρώτα απ' όλα την επαναφορά μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από χρόνια, μετά από εκλογικές διαδικασίες του παρελθόντος μέσα στη Βουλή, της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου και των αποτελεσμάτων που έφερε αυτή η συγκυβέρνηση. Μια συγκυβέρνηση που στάθηκε στην αλληλοκάλυψη, που στάθηκε στη συνεργασία προκειμένου να απαλλαγούν, να απαλλάξουν οι μεν τους δε. Οδήγησε στο να μπουν πρόσωπα στην πολιτική σκηνή και στα δύο κόμματα τα οποία δεν θα ήταν ανοιχτά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ακροδεξιά στοιχεία που ο Καραμαλής αποτελούσε άκρα να αποτελούν τα κύρια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και στελέχη που δεν θα πλησίαζαν το Πασόκ να βρίσκονται σήμερα στα ίδια έδρανα και να συνεργάζονται. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο που εξήγησαν ομιλητές εδώ, με ιδιαίτερη ουσία από τον κύριο Κοντονή, που μίλησε για την υπόθεση των υποβρυχίων. Ποιος ελέγχεται για την υπόθεση των υποβρυχίων? Ο κύριος Βενιζέλος. Ποιος τον κάλυψε? Ο κύριος Αθανασίου. Κρατούσε μέχρι τελευταία στιγμή τη δικογραφία στο ζυρτάρι, προκειμένου να καλύψει τον κυβερνητικό του εταίρο. Αυτή λοιπόν είναι η αλήθεια που προκύπτει αυτή τη συζήτηση. Όσο προκύπτει κάτι άλλο. Προκύπτουν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Προκύπτουν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Προκύπτει από τη μια μεριά εκείνος που ελέγχεται και φοβάται. Και επειδή φοβάται, απειλή. Και ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που είχε το θράσος στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Εξοπλιστικά και τα Τόρμι 1 τους αριθμούς
των λογαριασμών της διακίνησης του χρήματος να τους αναφέρει στους τηλεφωνικούς αριθμούς. Ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Λοβέρδος. Θυμάστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πρωτοσέλιδα εκείνης της εποχής. Πώς αδικεί το Άκης. Πιστεύω ότι ο τότε πρόεδρος δεν είναι εδώ της Εξεταστικής Επιτροπής. Θα θυμάται πολύ καλά το τι απειλές ακούστηκαν σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Γιατί κάποιοι τολμήσαμε να πούμε ότι αυτοί οι λογαριασμοί πρέπει να ελεγχθούν. Και έκλεισε η Εξεταστική Επιτροπή την υπογραφή του κ. Βενιζέλου και του κ. Λοβέρδου, λέγοντας ότι οι αριθμοί λογαριασμών ήταν τηλεφωνικοί αριθμοί. Και μετά από 15 χρόνια απεδείχθη ότι πρόκειται για λογαριασμούς. Και έχει συναντηθεί, ακούστηκαν και άλλα πράγματα εδώ. Ακούσαμε τον κύριο Βενιζέλο, τον άνθρωπο που συμμετείχε στην κυβέρνηση Σιμίτη, τον άνθρωπο που καθόταν στα ίδια υπουργικά έδρανα, μαζί με τον Θόδωρο Πάγκαλο, που είπε ότι τη σημαία πρέπει να την πάρει ο αέρας στα Ίμια, να τολμά να μιλάει για εθνικά θέματα και για τα Ίμια. Να τολμά να απειλεί αυτήν εδώ την κυβέρνηση. Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ αυτό που θα ζητήσω ως βουλευτής αλλά και ως υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι από τέτοιου είδους συζητήσεις ας αφήσουμε απ' έξω τα εθνικά θέματα. Τα Ίμια είναι ελληνικά νησιά τα οποία διαφυλάσσονται από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και από την ελληνική ακτοφυλακή, το λιμενικό σώμα. Κανείς δεν τα αμφισβητεί. Τα προστατεύουμε και τα υπερασπιζόμαστε. Και το κάνουμε αυτό όλοι οι Έλληνες. Το κάνουμε ανεξαρτήτως κόμματος. Τα εθνικά θέματα θα πρέπει να μείνουν στο απειρόβλητο προς και ένοπλες δυνάμεις του τόπου. Άρα για να πάμε στην υπόθεση της Νοβάρτης. Υπάρχει σκάνδαλος Νοβάρτης. Κατά την αρχή της συζητήσεως ακούστηκαν φωνές ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης. Και ότι πρόκειται για μια ολόκληρη σκευωρία η οποία χτίστηκε από πολιτικούς αντιπάλους. Διόρθωσε ο αρχηγός της Δημοτικής Αντιπολιτεύσεως. Και είπε, ναι, υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης. Και φυσικά υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης, διότι το σκάνδαλο αυτό δεν είναι ένα σκάνδαλο που αφορά μόνο την Ελλάδα. Αλλά αφορά πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχει επίκεντρο την Ελλάδα. Υπάρχουν χρήματα που πλήρωσε ο ελληνικός λαός και απόλυσε ο ελληνικός λαός από το σκάνδαλο. Δεδομένου ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία εδόθησαν από τον ελληνικό προϋπολογισμό, από το ιστοέρημα του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια και κάποιοι πολιτικοί υπέγραψαν. Υπάρχουν λοιπόν υπουργοί που υπέγραψαν. Βεβαίως και υπάρχουν οι χειριστές υπουργοί οι οποίοι και πρέπει να ελεγχθούν για τα καταγγελόμενα. Υπάρχουν συναντήσεις συμβούλων, πρωθυπουργών, υπουργών, οι οποίες περιγράφονται με ξεκάθαρο τρόπο. Με ώρες, με ημερολόγια, με αποδείξεις, με βίντεο λένε άλλοι. Δεν θα πρέπει λοιπόν να εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή ποιοι συναντήθηκαν με ποιους, γιατί συναντήθηκαν και τι προέκυψε από αυτές τις συναντήσεις. Υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις πρωθυπουργών που έχουν να κάνουν με αντικατάσταση υπουργών που δεν εδέθησαν να εκτελέσουν τις εντολές των φαρμακευτικών εταιριών ή των ίδιων των πρωθυπουργών. Και μέσα στη δικογραφία υπάρχουν, αλλά και εδώ τα ακούσαμε. Εγώ συγκλονίστηκα σήμερα με την κατάθεση Σαλμά. Ο κύριος Σαλμάς ουσιαστικά είπε ότι αντικαταστάθηκε από το Υπουργείο Υγείας διότι δεν έκανε τα χατήρια των συγκεκριμένων φαρμακοβιομηχανιών, των πολυεθνικών. Κράτησε στο 50% κάτω τα φάρμακα. Δεν δέχτηκε να βάλει τα νέα φάρμακα. Δεν υπέκυψε στους εκβιασμούς και βεβαίως πολεμήθηκε. Ναι, πολεμήθηκε. Και τι έγινε? Αντικαταστάθη. Από ποιον αντικαταστάθη? Από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν σε συνεχή συνεννόηση αυτός και η συμβουλή του με τις εταιρείες αυτές που χρησιμοποιούσαν διάφορους τρόπους, όπως φέρεται
να λένε οι μάρτυρες, προκειμένου να επηρεάζει το δημόσιο τη ζωή του τόπου. Είναι γεγονότα τα οποία δεν μπορεί να αμφιβάλλει κανείς. Υπάρχουν εταιρείες δημοσιογράφων, δημοσίων σχέσεων, μεσολαβήτριες εταιρείες οι οποίες πήραν λεφτά σε συγκεκριμένες περιόδους που συνδέονται με συγκεκριμένες αποφάσεις και αποτελούνται από συγκεκριμένα πρόσωπα. Βεβαίως και υπάρχει. Η υπόθεση του κύριου Γρυβαία δεν είναι καινούργια υπόθεση. Την έχουμε συναντήσει σε τέτοια σκάνδαλα. Οι εταιρείες και φυγόδικος. Οι εταιρείες του κυρίου Γρυβαία, θα θυμίσω σε παλιότερους συναδέλφους, είναι αυτές που μαζί με την κυρία Βάτσικα ψάχναμε για την υπόθεση του CTS. Για το λόγο από τον οποίο απομακρύνθηκε από τη Νέα Δημοκρατία από τον κύριο Σαμαρά. Οι εταιρείες με έδρα τη Μόρ της Ελβετίας που κατατέθησαν στην εισαγγελέα διαφθοράς, αλλά η υπόθεση δεν προχώρησε περαιτέρω και δεν ανοίξαν οι λογαριασμοί, γιατί κάποιοι αποφασίσανε να οδηγήσουν τη δικαιοσύνη στη μη διερεύνηση υπόθεσης. Για να δω τώρα, θα ανοίξουν οι εταιρείες αυτές? Υπάρχουν άλλοι δημοσιογράφοι οι οποίοι φέρονται να είναι μεσολαβητές προκειμένου να επηρεάσουν υπουργούς? Ξεκάθαρη δικογραφία. Αναφέρεται ο βηματοδότης, ότι ήταν βηματοπέρνης φαίνεται, και ότι πέραν των σχολείων που έγραφε εναντίον συγκεκριμένων πολιτικών αντιπάλων, μαζί με άλλη φίλη του δημοσιογράφου, την κυρία Φιντανίδου, είχε στο όνομα του συζύγου της κυρίας Φιντανίδου εταιρεία στην Κύπρο που πήρε 200.000 ευρώ για να δοθούν ξεπλημμένα σε υπουργό που φέρεται να άλλαξε και να πήρε απόφαση για συγκεκριμένο φάρμακο. Δεν θα πρέπει να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση, αν υπάρχουν αυτά τα πρόσωπα? Μήπως τα ίδια πρόσωπα είναι τα πρόσωπα που συναντήσαμε στο Κελπνό? Η συγκεκριμένη κυρία κατέθεσε αγωγή εναντίον μου, η κυρία Φιντανίδου. Γιατί την κατηγόρησα, λέει, όταν πέρανε από το Κελπνό? Και απέσυνε συνεχεία την αγωγή. Ο κύριος Κουρτάκης και ο κύριος Τζένος, από τα παροπολιτικά, αγωγές εναντίον και τις χάσανε. 1,5 εκατομμύριο. Πρόσωπα τα οποία εμφανιστήκανε στον τύπο, αλλά και στη δημόσια ζωή, ως πιστόλια, εκτελεστικά. Ψάχνουμε τα πόθερα των πολιτικών. Το ξέρετε ότι υπάρχει δημοσιογράφος, κύριος Γιώργος Παπαχρήστος. Του έχω καταθέσει και έχουν κερδίσει αγωγές εναντίον του. Για αυτά τα οποία κατά καιρούς έγραφε για μένα. Του έχουν μπλοκάρει λογαριασμοί στην Ελλάδα. Στο πόθεν έσχες φέρεται ότι έχει κάποια εκατομμύρια στην Ελβετία. Και πρέπει να προσφύγουμε στην Ελβετία για προκειμένου να αποζημιωθεί κάποιος για τις συγκοφαντικές διαφημίσεις που κάνει εκτελώντας χρέη πιστολιού 45αριού εναντίον πολιτικών αντιπάλων. Πληρώσαμε φάρμακα, εμβόλια, δοκιμαστήρια, υπερδαπλάσια, υπερτριπλάσια, υπερδεκαπλάσια. Βεβαίως και πληρώσαμε. Από πού προκύπτει? Από τους ίδιους τους υπουργούς που φέρονται να ελέγχονται. Τι γράφει ο Σαλμάς όταν καταθέτει πάλι στη Ράικου? Γιατί τώρα είδα τις καταθέσεις του. Και βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα ρωτήσω αργότερα. Ότι τα δοκιμαστήρια αυτά και τα εμβόλια, ενώ τα πληρώναμε 14 ευρώ οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αντιδραστήρια, για τον ήλιο μιλάμε τώρα για το AIDS, γιατί είναι όλα μαζί. Εδώ έρχονται με 40 ευρώ. Και όταν πάει ο Υπουργός Σαλμάς και του λέει, εγώ δεν τα πληρώνω αυτά τα λεφτά, του απαντούνε. Σου χαρίζουμε τα 2 εκατομμύρια που συμφώνησε ο Λοβέρδος, ο πρώην Υπουργός, και σου δίνουμε και δωρεάν το χρόνο που ζήτησε ο συγκεκριμένος υπουργός τα δοκιμαστήρια. Ποια εταιρεία τα κάνει τσάμπα και για ποιο λόγο? Για το λιμώδη πυρετό της Αιγύπτου. Υπάρχουν εμβόλια υπερδεκαπλάσια των αναγκών
Και ποιος τα παρήγγειλε? Και για να πάμε λίγο παρακάτω, επειδή άκουσα πολλά με τη θεωρία συνωμοσίας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για να ξέρετε τι είναι, πρόεδρε, τα χτίσανε. Ποια είναι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα? Το FBI επηρεάζεται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Ποιοι κατέθεσαν στο FBI? Πώς πήγαν οι μάρτυρες εκεί? Πότε μάθαμε την Νοβάρτης? Άκουσα σήμερα ότι πώς ξέρατε, κύριε Υπουργέ, για την Νοβάρτης? Μα την Νοβάρτης εγώ την πρωτοάκουσα το καλοκαίρι του 2015 και το 2016 στις εκπομπές του Νικολόπουλου, όπου ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαράκης, ο δικηγόρος που χειρίστηκε τους μάρτυρες και πήγε στην Αμερική, είπε ότι πάει στην Αμερική, φεύγει να πάει στην Αμερική να καταθέσει με μάρτυρες, και μάλιστα μίλησε και για βίντεο. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν κάλεσε τον κύριο Σαράκη, που είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, να του πει ακριβώς, ήτανε, το διαγράψατε? Εγώ ξέρω ότι ψήφισε και στις τελευταίες εκλογές. Έτσι μας λένε. Ο κύριος Σαράκης λοιπόν γιατί δεν σας ενημέρωσε τι πάει να κάνει στην Αμερική? Ποιοι είναι οι μάρτυρες? Γιατί ο κύριος υπουργός, ο κύριος Αλμάς, δίνει τις τρεις εκθέσεις των επιθεωρητών τις οποίες προκάλεσε και επιστρέφουν ως σφραγίδα του FBI πίσω στην κυρία του Λουπάκη και είπαν στη δικογραφία? Γιατί βεβαίως και ξέρατε και στην εκπομπή του Νικολόπουλου και στην εκπομπή του Κόντρα, αλλά και την 1η Νοεμβρίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Επιτροπή της Υγείας που τώρα λειτουργεί έφυγε από εδώ με ένα βανάκι, με ένα πουλμανάκι, και είδα μέσα ήταν ο κύριος Γιοργαντάς, ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Νικολόπουλος. Και πήγα στην κυρία του Λουπάκη, όπου τους ενημέρωσε για την Νοβάρτης ότι θα φύγει στην Αμερική να πάει να πάρει τη δικογραφία. Είναι ψέματα? Αλήθεια, αλήθεια είναι λοιπόν. Άρα γνωρίζατε ότι θα πάει η κυρία του Λουπάκη στην Αμερική να πάρει τις πληροφορίες από το FBI για εκείνους οι οποίοι ελέγχονται για την Νοβάρτης? Δεν το ήξερε λοιπόν ο κύριος Πολάκης και το έκανε tweet από πριν? Το ξέρατε επισήμως εσείς ως Επιτροπή της Βουλής? Και βεβαίως, αφού δεν ενημερωθήκατε από τον κύριο Σαράκη, ενημερωθήκατε τους βουλευτές σας. Και αν δεν ενημερωθήκατε τους βουλευτές σας, θα έπρεπε να έχετε ενημερωθεί από την Επιτροπή της Βουλής που συνεδρίαζε. Τρία θέματα ασχολείται η Επιτροπή της Υγείας. Ασχολείται με το Κερπνό, ασχολείται με την Νοβάρτης και ασχολείται με τον Ρίκο Δινάν. Άρα λοιπόν κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε. Απλώς στριμωχτήκαν τα πράγματα τώρα. Στριμωχτήκαν γιατί έρχονται καταθέσεις οι οποίες συνοδεύονται με αποδεικτικό υλικό. Και κάνω το επόμενο ερώτημα. Οι μάρτυρες που κατέθεσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, με συμβουλή ποιου κατέθεσαν? Να σας απαντήσω εγώ. Με συμβουλή του κυρίου Σαράκη ως δικηγόρου και με παρότριση του Υπουργού Υγείας να πάνε να καταθέσουν την αλήθεια. Πρώην Υπουργός Υγείας δεν είχε βγάλει και εισιτήριο να πάει. Και τελευταία στιγμή το ακύρωσε. Και αναφέρομαι στον κύριο Σαλμά. Και εμείς γι' αυτό το λόγο, σήμερα πριν από λίγο μίλησα με την κοινωνική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, προτείνουμε στον κύριο Σαλμά να πάει να καταθέσει. Και εδώ και στην Αμερική. Και δεν θα τον εμποδίσουμε με την ιδιότητα του εξεταζομένου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2016 ο κ. Νικολόπουλος έκανε ερώτηση στη Βουλή. Ερώτηση την οποία αναφέρθηκε στην Νοβάρτης και στα συγκεκριμένα στοιχεία. Απάντησε ο Υπουργός Παιδείας, ο Υπουργός Υγείας. Με συγκεκριμένα στοιχεία. Η ερώτηση είναι δημόσια. Σε δημόσια διαδικασία της Βουλής. Υπάρχουν χρήματα ορφανά? Υπάρχει διαδρομή χρήματος? Βεβαίως και υπάρχει διαδρομή χρήματος. Τα ίδια πρόσωπα που αναφέραμε για τις διαφημιστικές εταιρείες, που είναι στη λίστα Lagarde, είναι στα Paradise Island, είναι σε άλλες δικογραφίες στο CDS, τα ίδια πρόσωπα είναι οι διαμεσολαβητές σύμβουλοι που σήμερα εξετάζονται. Ο περίφημος κύριος Παπασταύρου.
Δεν υπάρχει λίστα που να μην είναι μέσα. Είναι μέσα στη Λαγκάρτ, είναι μέσα στη λίστα των Paradise Island, είναι μέσα στην Οβάρτης. Και όταν τον κύριο Παπαστάρα το πιάσανε με 5,4 εκατομμύρια ορφανά, η απάντησή του ότι δεν δικά του. Και τι έκανε? Πήγε και κατέβαλε 4 εκατομμύρια στο ΚΕΘΟΜΕΤ προκειμένου να πάρει το καταδίωκτο. Δηλαδή, τα 5,4 εκατομμύρια δεν ήταν δικά του, αλλά τα φύλαγε για κάποιον άλλον. Δίνει και άλλα 4 καπέλο για να έχει το ακαταδίωκτο. Αναφέρεται στην Οβάρτης και μας λέει ότι δεν υπάρχει διαδρομή χρήματος. Δεν πρέπει να εξεταστεί τα χρήματα του Παπασταύρου? Ποιανού είναι? Μήπως είναι των υπουργών ή των πρωθυπουργών εκείνων που περιγράφονται στην Οβάρτης? Και γιατί θέλει να το κουκουλώσουμε? Δεν συμφέρον κανένας να το κουκουλώσουμε. Διότι όποιος το κουκουλώσει θα φέρει την ευθύνη για την απαξίωση όλου του πολιτικού κόσμου. Τα παίρνουν οι γιατροί. Βεβαίως και τα παίρνουν οι γιατροί. Και οι γιατροί οι οποίοι τα παίρνουν θα εξεταστούν. Το θέμα είναι ποιοι υπουργοί όμως υπογράφουν. Μερικοί γιατροί. Μερικοί γιατροί. Το δέχομαι, Μάκη. Μερικοί γιατροί. Και βεβαίως αυτοί οι μερικοί γιατροί θα πρέπει να απολογηθούν για τους υπολείπους γιατρούς που δεν τα παίρνουν. Και αυτό που είναι σημαντικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι να δούμε τι έγινε στο παρελθόν. Πώς συγκροτήθηκαν οι περίφημες εκδραστικές επιτροπές? Με τι κατηγορίες? Το βατοπέδι που ανέφερε ο Πρωθυπουργός είχε δύο νεκρούς. Το Γιάννη τον Αγγέλου και το Βαγγέλη τον Πασιάκο. Πάλι με κουκουλοφόρο, λένε αυτοί μάρτυρα, ο οποίος δεν είχε κουκουλά, επώνυμα κατέθεσε. Το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης, αφού πέθανε ο Αγγέλου, αφού έφυγε ο Πασιάκος, αθώοι κατηγορούμενοι. Ποιοι το στήσανε? Αυτοί που κατηγορούν σήμερα για σκευωρία τη σημερινή κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ. Οι ίδιοι άνθρωποι μας λέγανε ότι είναι τηλεφωνική αριθμή οι λογαριασμοί του Παντωνίου και του Τζοχατζόπουλου. Οι ίδιοι άνθρωποι που ευθύνονται για τις αλλαγές που γίναν στους νόμους της υγείας. Άκουσα τον κύριο Λοβέρδο να απειλεί. Ξέρετε ποιος με απειλούσε πρώτος? Ο Τσουκάτος. Μου κατέθεσε αγωγή για 1 εκατομμύριο ευρώ. Γιατί, λέει, τον προσέβαλα ότι πήρε το 1 εκατομμύριο μάρκα για να το δώσει στο ΠΑΣΟΚ. Και έρχεται σήμερα ο ταμείος του ΠΑΣΟΚ και αποδεικνύεται ότι δεν είναι μόνο το 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και τα 15 εκατομμύρια μαύρα τα οποία τα βρήκαν μετρητά και χαθήκανε. Αλλά το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ΦΠΑ, άλλαξε νούμερο στην εφορία και παραμένει σήμερα και μας κάνει και έλεγχο. Και κουνάει και το δάχτυλο και μας λέει και για τα ίμια. Και δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία, αντί να βγει για να του σταυρώσει για αυτά που έχει υποφέρει η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, με τους νέες μεταγραφές του Σαμαρά, γίνεται συνήγορος υπεράσπισης του ΠΑΣΟΚ. Στον ίδιο κουβά. Και επιμένουν εδώ μέσα. Και επιμένουν εδώ μέσα. Και λυπάμαι που αφού ήρθε και έκανε το σοου ο κύριος Σαμαράς και απείλησε όλη τη Βουλή, απείλησε την κυβέρνηση, απείλησε τον κύριο Μητσοτάκη. Τον απείλησε ότι θα τον ξαναρίξει με το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας. Όπως έριξε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ήρθε εδώ να κάνει μάθημα πολιτικής ο κύριος Σαμαράς. Λέγοντάς του ουσιαστικά ότι αν δεν με στηρίξεις και αν δεν σηκωθείτε όλοι να χειροκροτάτε, εγώ θα σε ανατρέψω όπως ανατρέψε τον πατέρα σου. Πολύ πιο ήπιος ο κύριος Μητσοτάκης σηκώθηκε να μιλήσει. Άρα ντάλλον, είπε και εκείνος. Είπε ότι η χώρα καταστρέφεται και πριν από λίγο την ώρα που μιλούσε, το έχει κατά μια οικογένεια. Ο οίκος Μούτης ανέβασε την Ελλάδα και την πιστοποιητική της ικανότητα κατά 2 μονάδες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ίδιες απειλές, ο ίδιος τραμπουκισμός των παρακρατικών που μετέφερε μαζί του ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία συνεχίζεται για πολλά χρόνια.
Εκλήθη κατηγορούμενος εγώ εδώ για την Εξεταστική Επιτροπή, γιατί μίλησα, λέει, με έναν κατάδικο που ήθελε να μου καταγγείλει έναν εφοπλιστή, τον κύριο Μαρινάκη, για διακίνηση λογαριασμών. Και απολογούμε ένα ολόκληρο απόγευμα. Και ρωτάω τελικά, αυτός ο Βαρυπινίτης, τους λογαριασμούς που κατέθεσε οδηγείς από πουθενά, ή σε αδιέξοδο. Συνεχίζεται η έρευνα. Άτσε τον κόπο να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Μητσοτάκης σε πολιτικό βραχίωνο του Μαρινάκη για να το προστατεύσει από τις συκοφαντίες μας, ή μήπως αυτοί οι λογαριασμοί οδηγήσουν ουσιαστικά στην απόδειξη ότι το ναρκοπλοίο έκρευε από πίσω εκδοτικά συγκροτήματα και πολιτικούς μηχανισμούς. Μηνύσεις, αγωγές, μπορεί να κάνετε όσες θέλετε. Δεν έχουμε φοβηθούμε ούτε εξεταστικές, ούτε αστικά, ούτε ποινικά δικαστήρια, όσοι δεν έχουν βάλει το δάχτυλο στο μέλι. Ούτε να μην νομίζετε ότι εκφοβίζετε κανέναν. Και τους Τσουκάτους γνωρίσαμε, και τους Σοκατζόπουλους γνωρίσαμε, και τους Σαμαράδες και τους Γεωργιάδητες. Βεβαίως έχει ένα κόστος. Άκουσα να λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι επειδή στην οικογένειά μου, στη δικιά μου τι κάνετε. Εμένα σκοτώσατε τον πατέρα μου. Γιατί αποφασίσατε ότι θα βγάλετε ότι είχε offshore εταιρεία. Με ένα σκάφος αναψυχής, το οποίο το έλεγξε το ΣΔΟΕ και απεδείχθη απόλυτα καθαρός. Δεν του καταλήξατε ούτε ένα ευρώ. Πέθανε από καρκίνο. Γιατί γουστάρατε να γράφετε στα πρωτοσέλιδα των νέων ότι ο Καμένος έχει offshore. Με ελέγξατε από το 2009 μέχρι το 2014. Αποτέλεσμα του ελέγχου από το ΣΔΟΕ 0. Έβγαινε ο Κουρτάκης και έλεγε ότι τα παιδιά μου είναι τρομοκράτες και αναρχικοί και φίλοι της Πόνας Ρούπα. 2 χρόνια φυλακή, αύριο είναι το άλλο δικαστήριο. Θα έρθει κανείς από εσάς μάρτυρας υπερασπίσεως. Εμείς δεν έχουμε οικογένειες. Εμείς δεν έχουμε παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε ότι όσο συνεχίζετε αυτό το τραμπουκισμό που πούλησε από εδώ πέρα ο Σαμαράς, ο τραμπουκισμός αυτός οδηγεί την πολιτική ζωή του όπου αλλού. Θα οδηγήσει αύριο σε εσάς. Και δεν θα φταίει ούτε ο Τσίπρας ούτε η κυβέρνηση. Γιατί εμείς τέτοιες μεθόδους δεν χρησιμοποιούμε. Και η πολιτική ζωή του τόπου έτσι χωρίζεται. Χωρίζεται σε εκείνους οι οποίοι οδηγούνται από συγκεκριμένα συμφέροντα και γίνονται πολιτικοί βραχίονες εγκληματικών οργανώσεων, εκδοτών, φαρμακευτικών εταιριών, πολυεθνικών και ταβαντζίδων και κάποιοι άλλοι που μπορεί να μας χωρίζουν ιδεολογικές διαφορές, αλλά τουλάχιστον μπορεί να κοιτάμε ένα στον άλλο στα μάτια. Βεβαίως και διαφωνώ με την κυβέρνηση και τους χειρισμούς. Το έχω πει δημόσιο θέμα του ονόματος της Μακεδονίας. Και θα κάνω τα πάντα για να σταματήσω, κύριε Λεβέτη. Βεβαίως και όχι μόνο δεν θα ψηφίσω, για να μην παραδοθεί ο όρος Μακεδονία. Σας απαντώ λοιπόν. Εγώ το λέω δημόσια. Αλλά ο λόγος που βρίσκομαι στην κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν θα έρθει, κύριε Λεβέντη, για να κάνουν τις συνταγματικές αλλαγές. Θέλουν 10 χρόνια αυτοί. Η Νέα Δημοκρατία να δω τι θα κάνει. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο πολίτικος, σήμερα έλεγε ότι αν κάνουν τις αλλαγές στον ελεκτροδισμό θα ψηφίσει. Είναι ο Κυριάκος εξωτερικού και ο Κυριάκος εσωτερικού. Ο Καμένος είναι και εξωτερικού και εσωτερικού ο ίδιος. Και κρατάει τις ίδιες θέσεις. Και η σχέση μου με την κυβέρνηση και με τον Αλέξη Τσίπρα είναι μια σχέση ετοιμότητος. Και εκείνοι διαφωνούν μαζί μου σε πολλά. Αλλά έχουμε υποχρέωση και εντολή από τον ελληνικό λαό. Και αυτή τη λαϊκή εντολή έδωσε το 12 και το 15. Να βρεθούμε σε αυτό το κοινοβούλιο άνθρωποι που διαφωνούμε. Για να πάψουν οι ταβατζίδες να ελέγχουν τον πολιτικό κόσμο. Να πληρώνουν με βαλίτσες και μέσω εταιριών δημοσίων σχέσεων την πολιτική ζωή του τόπου. Και όταν έρθει η ώρα να τους αναγκάζουν να τα βρούνε με πολιτικές δυνάμεις, όχι προκειμένου να υπηρετήσουν την εθνική ενότητα, αλλά να υπηρετήσουν την εθνική συγκάλυψη. Όπως οδήγησε ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο, τη Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ. Ωραία, και να τελειώνω. Εμείς λοιπόν, κύριε Πρόεδρε,
Καταθέτουμε καταρχήν και το αφήνω στον κύριο Σαμαρά άρθρο του Παναγιώτη Μπαλτάκου, Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης Σαμαρά, Βεντζέλου, που μιλάει για τη μη παραγραφή της δωροδοκίας και την ευθύνη Σαμαρά Γεωργιάδη. Δηλώνω ότι θα ψηφίσουμε υπέρ της Επιτροπής και θα υπηρετήσουμε την Επιτροπή. Και παράλληλα δηλώνω ότι όσον αφορά τον Μάριο Σαλμά, μετά την ομιλία του και την απόδειξη ότι συνέσφερε ο ίδιος την υπόθεση αυτή στην ελληνική δικαιοσύνη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά συνείδηση θα ψηφίσουν οι βουλευτές. Προσωπικά εγώ δεν θα το ζητήσω την παραπομπή του για να διευκολύνω το έργο του ως μάρτυρας να καταθέσει αυτή τη βρώμικη υπόθεση. Και είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν αποτελέσματα.